δράση και περιπέτεια μέσα στη φύση. Εκτόνωση, φυγή από τη ρουτίνα και το άγχος της πόλης. Με λίγα λόγια, μια απόδραση κυριολεκτικά. Η Ευρυτανία, με την ποικιλομορφία του εδάφους της, είναι ιδανικός τόπος για τέτοιες εξορμήσεις. Ακολουθούμε μια παρέα κεφάτων ανθρώπων που θέλουν να δοκιμάσουν λίγο απ' όλα. Ένα ζεστό καφεδάκι κοντά στη γέφυρα του Μέρδοβα και η περιπέτειά μας αρχίζει. Βρισκόμαστε στο Νταυρωβό ποταμό στην Ευρυτανία, στο συμβολή με το Γαβρινίδη Ρέμα. Από εδώ αρχίζει το ράφτινγκ του ποταμού Τρικυριώτη, το οποίο είναι βαθμού δυσκολία στην εξάβαθμη κλίμακα 2, δηλαδή για αρχάριους. Αρχάριους και λίγο προχωρημένους. Η κατάβαση του Ταυροπού κρατάει 2 ώρες περίπου, με μια ενδιάμεση στάση στο τοξωτό γιοφύρι της Βιλιανής. Εδώ το τοπίο προσφέρεται και πολλές δραστηριότητες. Πώς πήγε η καταρρίχηση? Καταρρίχηση πήγε πολύ ωραία, είναι μια δραστηριότητα πάρα πολύ καλή, ανεβάζει την αδρεναλίνη, θέλει απλά προσοχή και κάποια εμπειρία. Πρέπει να βρίσκουμε πολύ καλό βράχο, να βάζουμε πολύ καλές ασφάλειες. Βέβαια μπορεί να την κάνει ο καθένας, αρκεί να έχει κάποιον έμπειρο συνοδό μαζί του. Πάμε πίσω, πίσω. Πλήρωμα νούμερο 1. Η καλύτερη σας τώρα. Περιμέναμε μια ώρα. Πέφτανε σε κάτι στο σπίτι και καταρακτάκια και νερό έντονο. Πέφτανε οι άλλοι. Ενώ εμείς κάναμε όσο πρέπει όψτε, όσο πρέπει μπροστά και φεύγαμε. Πίσω. Περάσαμε πάρα πολύ καλά και είναι και πολύ εύκολο και για κοπέλες. Εμείς φοβόμαστε πάρα πολύ στην αρχή και δεν θέλαμε να κάνουμε. Αλλά τελικά είναι πολύ εύκολο. Είναι για όλο τον κόσμο και δεν χρειάζεται να είσαι κάποια συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένου βάρου ή τέτοιε καταστάσει. και με γυαλιά βάζει ένα σχοινάκι πίσω και το κάνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Ευρυτανία είναι ένα παράδεισο, θα έλεγα, για τέτοιε δραστηριότητε. Έχει πάρα πολλά ποτάμια. Μπορούμε να κάνουμε καγιάκ, ράφτινγκ, μονοράφτ. Έχει πάρα πολλά φαράγγια. Μπορούμε να τα διασχίσουμε, να κάνουμε καταρριχήσεις. Πολύ ωραίες διαδρομές για πεζοπορία, για mountain bike. Όλο το ανάγλυφο, δηλαδή το ορεινό της ορεινής Ελλάδας, της πατρίδας μας, αρχίζει τα τελευταία ιδίως 5 χρόνια να κατακλείζεται από νέους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν ένα ευχάριστο και ψυχαγωγικό Σαββατοκύριακο. Από τις ευρωπαϊκές ομάδες που είχα ποτέ σε όλα τα ποτάμια που κάνω τόσα χρόνια, ας πούμε. Καταβαίνω. Συνεργάσιμη. Πάρα πολύ συνεργάσιμη. Ομαδικότητα. Και πειθαρχική σε κάποια σημεία, ας πούμε. Είναι τρελός, είναι τρελός ο οδηγός, είναι τρελός ο οδηγός. Καλά, το κάνουμε και εμείς τώρα. Πες το καλή πέστη. Το πλήρωμα.